Είστε σε δύσκολο πόστο. Πρέπει να σας πω ότι προανήγγυλα ότι θα είσαστε κοντά μας και έχουν αρχίσει και έρχονται ερωτήσεις πώς θα καταφέρετε να κάνετε αυτό που είπατε πράξη. Δηλαδή, να ακυρώσετε όλες αυτές τους νόμους που έχουν οδηγήσει στη χώρα σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Πώς θα τα βάλετε με τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία, πώς θα βρείτε δουλειά για όλο τον κόσμο που είναι άνεργος. Έχετε τα περιθώρια να ξεκινήσετε από τώρα ή θα πρέπει πρώτα να λήξει η όποια συμφωνία γέφυρα, αν αυτή καταλήξει με την Ευρώπη. Νομίζω πως κάναμε σαφές και από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αλλά και από την προχθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι τα ζητήματα της αποκατάστασης των συλλογικών συμβάσεων, της αποκατάστασης της μεγάλης ζημιάς που έχει υποστεί ο κόσμος της εργασίας σε αυτό που ονομάζουμε εργασιακές σχέσεις, είναι από τις προτεραιότητές μας και είναι από τα στοιχεία που είναι αδιαπραγμάτευτα. Με δύο λόγια θα σας έλεγα ότι πρέπει να επανέλθει η πραγματική δυνατότητα διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην εργοδοσία. Δηλαδή, με δύο λόγια, να αποκαταστήσουμε Μάλιστα. την δημοκρατία στους χώρους εργασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ μαζεύω και τις ερωτήσεις των τηλεθεατών, τις οποίες συνεχίζουν και στέλνουν στα social media της εκπομπής. Θέλω να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και θα γυρίσουμε να σας συστήσω μία προς μία. Σε ποιο όνομα καταλήξατε? Κινείται στη λογική την οποία την έχουμε υποστηρίξει κατ' επανάληψη και πριν τις εκλογές, ότι για μας άλλο είναι δανειακή σύμβαση και άλλο μνημόνιο και εφαρμοστική νόμη και μέτρα. Κατ' επέκταση λοιπόν αυτής της λογικής και σε συνέχειά της, ζητάμε παράταση της δανειακής σύμβασης. Σε καμιά περίπτωση αυτό δεν μεταφράζεται σε παράταση του υπάρχοντος προγράμματος, ούτε βέβαια συνοδεύεται με τα γνωστά καταστροφικά και θα έλεγα άκρως αντικοινωνικά μέτρα που γνώρισε η ελληνική κοινωνία. Είναι επέκταση δανειακής σύμβασης αυτή την οποία στείλατε τώρα? Ναι, σε αυτή τη λογική. Θυμόσαστε ότι πάντοτε λέγαμε ότι εμείς θέλουμε να διαπραγματευτούμε ό,τι αφορά το χρέος και τις δανειακές συμβάσεις και να ακυρώσουμε το σκέλος των μνημονιακών πολιτικών. Σας ρωτάω, επιμένω, γιατί η περίφημη δανειακή σύμβαση είχε ακυρωθεί από το πρώτο έγγραφο αυτό με τη συμβολή Μοσκοβισή, στο βαθμό που υπήρξε συμβολή Μοσκοβισή. Οι πληροφορίες λένε ότι θα μιλούσαμε με νέους όρους πια, ότι θα είχε αντικατασταθεί από το επέκταση συμφωνίας. Κρατήστε την ουσία. Και η ουσία είναι μία. Σε καμιά περίπτωση δεν ζητάμε παράταση του υπάρχοντος προγράμματος. Αυτό να είναι απολύτως σαφές. Δεσμεύεστε με όρους μέσα σε αυτό? Καταρχήν δεν έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Άρα το να μιλάμε. Όχι, λέτε, αναφέρετε με όρους... μέσα στην πρότασή σας για παράταση, στο αίτημά σας, βάζετε μέσα όρους, το τι προτίθεστε να μην κάνετε μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας που θα προσπαθήσετε να πετύχετε στους επόμενους 6 μήνες? Σε γενικές γραμμές έχουμε περιγράψει το πλαίσιο της δικιάς μας κατεύθυνσης, δηλαδή ότι θέλουμε να επιτευχθεί μια συμφωνία γέφυρα, να κινηθούμε στη λογική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών ή έστω ενός μικρού πρωτογενούς πλεονάσματος. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε πει ότι θεωρούμε ένα απαραβίαστο δικαίωμά μας να κάνουμε μία σειρά αλλαγές σε διάφορους κρίσιμους τομείς. Ήδη βλέπετε σήμερα αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες ήταν ένα από τα ζητήματα που θεωρούσε η προηγούμενη κυβέρνηση ως μονομερή ενέργεια και η Τρόικα από μεριάς της. Αναφέρομαι για παράδειγμα στις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια ή για τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Άρα με αυτή την έννοια έχουμε προβεί σε μονομερείς ενέργειες. Αλλά αυτά δεν είναι μονομερείς ενέργειες. Είναι αυτονόητες κινήσεις που έχει δικαίωμα κάθε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση να κάνει στον τόπο της. Κύριε Σκουλέτη, τι αλλάζει από το προηγούμενο έγγραφο το οποίο απορρίφθηκε? Τι αλλάζει στο καινούριο? Πρέπει να το δούμε. Δηλαδή μου ζητάτε να προβλέψουμε κάτι το οποίο ακόμη είναι υποδιαμόρφωση. Δεν το έχετε δει δηλαδή εσείς? Μα έχει σταλεί. Ναι, αλλά έχει σταλεί για συζήτηση. Πρέπει να δούμε την τελική αποτύπωση. Αυτό το οποίο το σας έχετε λέω... δει εσείς αυτό που στείλανε πριν από λίγο? Ήσασταν εκεί την ώρα που γινόταν η σύνταξή του? Το είδατε? Στην λεπτομέρειά του όχι. Γνωρίζω, έχω μια γενική ενημέρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα για διαδικασία.